Επίσημη πρώτη για τις νέες εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Υπήρου σήμερα στο Παλαιόρφανο Τροφείο Γεωργίου Σταύρου με τον αγιασμό των νέων υποδομών. Μπορεί οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης να έχουν μεταφερθεί εδώ και μερικές ημέρες στις νέες εγκαταστάσεις, όμως μόλις σήμερα κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ο αγιασμός. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων που αναμένονται στο τέλη Ιουνίου με την πιθανή παρουσία του Υπουργού Παιδείας Άρης Πηλιωτόπουλου. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Θεόκλητος, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην προσφορά των αγαθοεργών καταστημάτων στην παιδεία και ειδικότερα στον τομέα της σχολικής στέγης. Την τελετή του αγιασμού παρακολούθησε και ο νομάρχης Ιωαννίνων Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο οποίος και ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη για τη συνεργασία που έχουν για διάφορα ζητήματα και ιδιαίτερα στη σχολική στέγη, επισημένοντας ότι το 40% περίπου των διδακτηρίων στην πόλη στεγάζεται σε οικοδομήματα που διαχειρίζονται τα αγαθοεργά καταστήματα. Θεωρώ κατά τη διάρκεια της θητείας μου μία από τις πιο σωστές και χρήσιμες αποφάσεις που πήρα το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Σήμερα η οικία Γεωργίου Σταύρου της οικογένειας Τσαπαλάμου, που έδωσε πολλά ως εθνικός ευεργέτης, γίνεται κτήμα της παιδείας στα Γιάννηνα. Θέλω να ευχαριστήσω το Σεβασμιότητα ως πρόεδρο των αγαθοεργών για όλη τη συνεργασία που είχαμε και εύχομαι στην παιδεία πλέον εδώ, σε αυτόν τον τόπο, να κοιτάξουν αυτό το κτίριο, το οποίο είναι ίσως το πιο συντηρημένο πλέον νεοκλασικό κτίριο στα Γιάννηνα και να είναι χρήσιμο πάντα για την παιδεία της περιοχής. Τις ευχαριστίες της εκπαιδευτικής κοινότητας προς τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων και τον Νομάρχη Ιωαννίνων μετέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Υπήρου Νίκος Πετρόπουλος. Η χαρά όλων όσων εργάζονται πια εδώ είναι ιδιαίτερα μεγάλη, όπως πολύ μεγάλο είναι και το ευχαριστώ που απευθύναμε τόσο στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας όσο και στον κύριο Νομάρχη. Η ευχή του